Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση να συμμετέχω σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο και θα προσπαθήσω κι εγώ από την πλευρά του μοριακού βιολόγου να δώσω σε αυτό το σύντομο χρόνο πληροφορίες σχετικά με το μοριακό έλεγχο και τους βιοδείκτες. Ακούμε λοιπόν το μοριακό έλεγχο, τους προβλεπτικούς βιοδείκτες και όλα αυτά είναι τα δεδομένα μιας νέας εποχής που έχει τη δυνατότητα να χορηγήσει στους ασθενείς και ιδιαίτερα στον καρκίνο του πνεύμονα εξατομικευμένη θεραπεία βασιζόμενη σε ειδικά φάρμακα που έχουν ένα συγκεκριμένο μοριακό στόχο τον οποίο προσπαθούμε να αναλύσουμε στο γονιδίωμα του καρκινικού κυττάρου. Υπάρχει μια μεγάλη ανάπτυξη σε βιοδείκτες στον πνεύμονα και ιδιαίτερα στο μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Από το 2000 δεν γνωρίζαμε το μοριακό του υπόβαθρο, αλλά τα τελευταία χρόνια, λόγω της μεγάλης εξέλιξης τεχνολογίας και όλο και της μεγαλύτερης δυνατότητας ανάλυσης σε πιο γρήγορο χρόνο και με μεγαλύτερη ακρίβεια του γονιδιώματος, τη συλλογή πληροφορίας για το καρκινικό γονιδίωμα μας έχει οδηγήσει στο να γνωρίζουμε το υπόβαθρο σε αυτούς τους όγκους και έτσι προσπαθούμε να διαχωρίσουμε τους ασθενείς σε διαφορετικές ομάδες και να πάρουν πιο κατάλληλη θεραπεία και πιο αποτελεσματική. Εδώ μπορείτε να δείτε μια ενδεικτική εικόνα προβλεπτικών βιοδείκτων, ονομάζονται προβλεπτικοί βιοδείκτες αυτοί, είναι μοριακές αλλαγές οι οποίες προβλέπουν την ανταπόκριση σε συγκεκριμένες θεραπείες που στοχεύουν σε αυτή τη βλάβη. Και βλέπετε επίσης ότι πέρα από τους πολλαπλούς βιοδείκτες που συνεχώς αυξάνονται, υπάρχουν και πολλαπλές θεραπευτικές δυνατότητες για κάθε έναν από αυτούς. Τώρα, στο εργαστήριο, η ανάλυση των βιοδείκτων με τη χρήση των μοριακών μεθόδων έχει πολλαπλά βήματα και εμπλέκει διαφορετικές ειδικότητες. Ξεκινούμε από ένα μπλοκ παραφήνης, κάνουμε χρώση ιωσύνης αιματοξυλίνης, η οποία ελέγχεται από τον παθολογοανατόμο για να προσδιορίσει το ποσοστό των καρκινικών κυττάρων και την περιοχή που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για ανάλυση, πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, σωστό αποτέλεσμα και χρησιμοποιούνται μετά διάφορες μεθοδολογίες αλληλούχησης με διαφορετικά κατώφλια ανίχνευσης καθώς έχουμε και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε και εξειδικευμένες μεθόδους εμπορικά διαθέσιμες για να ανιχνεύσουμε αυτούς τους βιοδείκτες. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για το μοριακό έλεγχο. Τα μεμονωμένα γονίδια, που είναι μια παλαιότερη προσέγγιση, και η αλληλούχηση επόμενης γενιάς ή αλλιώς μαζική παράλληλη αλληλούχηση, που τίνει να επικρατήσει τα τελευταία χρόνια λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και μπορεί να παράγει ταυτόχρονα αποτελέσματα για πολλαπλά διαφορετικά γονίδια. Το κομμάτι λοιπόν της μοριακής ανάλυσης και των βιοδείκτων είναι ένα κομμάτι με πάρα πολλές προοπτικές, αλλά έχει και πολλές προκλήσεις. Ποιες είναι αυτές που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στην καθημέρα πράξη? Η επάρκεια του ιστού. Ακούσαμε για τη διαδικασία της λήψης δείγματος. Αυτό το δείγμα θα πρέπει να είναι επαρκές και για να πραγματοποιηθεί ο μοριακός έλεγχος. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να έχει κατάλληλη ποιότητα ώστε, και να έχει διατηρηθεί με κατάλληλο τρόπο ώστε το γενετικό υλικό που θα απομονωθεί να είναι κατάλληλο για τις περαιτέρω αναλύσεις και αυτό συνεπάγεται σωστό χρόνο απάντησης, γρήγορο χρόνο απάντησης. Και επίσης, μια άλλη πρόκληση είναι και οι οικονομικοί λόγοι γιατί αυτή η μαζική παράλληλη αλληλούχηση δεν αποζημιώνεται. Και εδώ θα σας δείξω ένα παράδειγμα, γιατί λέμε ότι παίρνουμε δείγματα ιστού, αλλά τα καρκινικά κύτταρα μπορεί να είναι περιορισμένα σε μία πολύ μικρή περιοχή ή πολλές φορές το υλικό να έχει εξαντληθεί στη διαγνωστική διαδικασία, η οποία με τις σύγχρονες οδηγίες θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να διαφυλάσσει υλικό για το μοριακό έλεγχο. Υπάρχουν περιπτώσεις που παραλαμβάνουμε για ανάλυση
μπλοκ παραφήνης που δεν έχουν πια, δεν έχει αναπομείνει ιστός. Επίσης, είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή του παθολογανατόμου σε αυτή τη διαδικασία, γιατί όπως βλέπετε σε ένα περιστατικό που μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχει μάζα ιστού, πρέπει να μας προσδιορίσει την περιοχή των καρκινικών κυττάρων, η οποία βλέπετε ότι είναι πολύ περιορισμένη μέσα στον κίτρινο κύκλο. Άρα, λοιπόν, θέλουμε επαρκή ιστό, θέλουμε επιλογή κατάλληλης περιοχής, θέλουμε να έχει διατηρηθεί ο ιστός, γιατί η ποιότητα του ιστού καθορίζει και την ποιότητα του γενετικού υλικού, DNA, RNA που θα αναλύσουμε, η οποία θα πρέπει να είναι και επαρκής. Είναι ζητούμενο λοιπόν σήμερα από την καθημέρα πράξη να μεγιστοποιηθεί η ποσότητα και η ποιότητα του DNA και RNA που απομονώνεται από το δείγμα και να έχουμε και μεθόδους με όλο το, όσο το δυνατόν υψηλότερη ευαισθησία. Αυτά επηρεάζονται από διάφορες διαδικασίες, από αυτή τη διαδικασία που ονομάζουμε προαναλυτική, και είναι ο χρόνος πριν τη μονιμοποίηση του ιστού, ο οποίος μόλις αφαιρείται μπαίνει σε φορμόλη. Και τέλος πάντων, τεχνικά ζητήματα για τη διαχείριση του υλικού κατά τη μονιμοποίηση και τις συνθήκες αποθήκευσής του. Πρέπει σήμερα με πολύ ευλάβεια να τηρούνται ακριβώς οι διαδικασίες οι απαραίτητες για την όσο δυνατή σωστότερη διατήρηση του υλικού στο παθολογανατομικό εργαστήριο. Γιατί όλο αυτό επηρεάζει την ανάλυση. Η μαζική παράλληλη αλληλούχηση, όπως βλέπουμε, διαβάζει το DNA πολλαπλές φορές σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις αλληλούχησης που χρησιμοποιούσαμε, όπως η Sanger, η πυροαλληλούχηση. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα, πέρα από το ότι διαβάζουμε πολλά γονίδια ταυτόχρονα, να δούμε και κάποιες αλλαγές οι οποίες υπάρχουν σε χαμηλή συχνότητα. Όταν εφαρμόζουμε μια τέτοια μέθοδο, πρέπει να επιλέξουμε το πάνελ των γονιδίων, όπως αναφέρουμε, που θα αναλύσουμε. Μπορεί να είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο πάνελ, ανάλογα με την πληροφορία που θέλουμε. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ανάλογα με το είδος της βλάβης, τι μεταλλαγή υπάρχει, αν υπάρχει αναδιάταξη, η ανάλυση απαιτεί άλλο γενετικό υλικό, οι μεταλλαγές ανιχνεύονται σε ανάλυση DNA, ενώ οι αναδιατάξεις είναι επιθυμητό να αναλύονται σε επίπεδο mRNA. Αυτό μας δείχνει ότι χρειαζόμαστε περισσότερο υλικό για να μπορέσουμε να εκχυλήσουμε και DNA και RNA και να προχωρήσουμε, ειδικά στο πνεύμονα που έχει πολλούς βιοδείκτες, τόσο μεταλλαγές όσο και αναδιατάξεις, να έχουμε το επαρκές υλικό. Αφού ολοκληρωθεί πειραματικά μια διαδικασία μαζικής παράλληλης αλληλούχησης NGS, υπάρχει μια πρόκληση στην έκδοση των αποτελεσμάτων, γιατί πρέπει να ταξινομηθούν οι παραλλαγές που θα βρούμε ως προς το αν είναι ογκογόνες ή όχι και ποια είναι η κλινική τους σημασία. Γι' αυτό παίζουν ρόλο πάρα πολύ και χρησιμοποιούμε διάφορες βάσεις δεδομένων, άρα είναι πάρα πολύ σημαντική η συλλογή πληροφορίας, η κατανόηση του καρκινικού γονιδιώματος. Αυτό είναι δυνατόν με διάφορες ευρείες μελέτες που γίνονται. Θα αναφέρω την αρχικότερη, το Cancer Genome Atlas, καθώς και δεδομένα από κλινικά στοιχεία. Είναι σημαντικό να κατατίθενται μέσα σε βάσεις δεδομένων μαζί με τα στοιχεία των ασθενών για να μπορέσουμε καλύτερα να ερμηνεύσουμε όλα αυτά τα αποτελέσματα που συλλέγονται με τη μαζική παράλληλη αλληλούχηση. Και εδώ είναι ένας κατάλογος τέτοιων βάσεων δεδομένων που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το τελικό μας αποτέλεσμα. Τώρα, σε περίπτωση που υπάρχει ανεπαρκής ιστός, αν τα καρκινικά κύτταρα είναι λίγα, αν δεν έχουμε δυνατότητα λήψης βιοψίας στη σημερινή εποχή, μας δίνει μια λύση αυτό που ονομάζουμε υγρή βιοψία. Η υγρή βιοψία, αυτή το κομμάτι της υγρής βιοψίας που εφαρμόζεται σήμερα στην κλινική πράξη, είναι η ανάλυση μεταλλαγών σε ελεύθερο DNA που κυκλοφορεί στο αίμα, το απομονώνουμε από το πλάσμα του αίματος και μπορεί να προέρχεται τόσο από φυσιολογικούς ιστούς όσο και από καρκινικούς. Έχουμε τεχνολογίες σήμερα, μεθοδολογίες οι οποίες μας επιτρέπουν
να ανιχνεύσουμε τις μεταλλαγές σε αυτό το υλικό. Και καταλαβαίνετε ότι αυτός είναι ένας τρόπος που δεν είναι επεμβατικός και μας δίνει τη δυνατότητα σε πολλαπλούς χρόνους να πάρουμε με εύκολο τρόπο τις λήψεις και να αναζητήσουμε βιοδείκτες. Παρ' όλα αυτά, η μέθοδη είναι σε διαδικασία ανάπτυξης. Χρειάζεται υψηλότερη ευαισθησία να αποκτήσουν. Άρα, μέχρι σήμερα, είναι ασφαλές ένα θετικό αποτέλεσμα. Αλλά όταν έχουμε αρνητικό αποτέλεσμα, πάντα το gold standard είναι η ανάλυση του ιστικού δείγματος. Υπάρχουν κάποια τεστ τα οποία έχουν λάβει έγκριση και είναι πιστοποιημένα ως προς την αποτελεσματικότητα ανίχνευσης μεταλλαγών στην υγρή βιοψία, κυρίως στοχεύουν στην ανάλυση του EGFR. Όπως έχουμε και κάποια συγκεκριμένα τεστ NGS, τα οποία έχουν αναπτυχθεί από δύο αμερικάνικες εταιρείες. Και το τελικό θέμα που θέλω να θίξω ως πρόκληση είναι η εφαρμογή του Μοριακού Ογκολογικού Συμβουλίου, ένα γεγονός που όλο και περισσότερο εφαρμόζεται στην Ευρώπη και στην Αμερική, διότι χρησιμοποιώντας τις νέες αυτές τεχνολογίες, η πληροφορία είναι πολύπλοκη και χρειάζονται πολλές διαφορετικές ειδικότητες για να μπορέσουν να εξηγηθούν και να έχουμε την καλύτερη δυνατή εφαρμογή όλων αυτών των δεδομένων. Άρα απαιτούνται και οι κλινικοί γιατροί διαφόρων οδικοτήτων που εμπλέκονται στην διάγνωση και την αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμωνα, καθώς και παθολογοανατόμοι, μοριακοί βιολόγοι, γενετιστές, αλλά και βιοπληροφορικοί. Αναδεικνύεται λοιπόν πόσο είναι σημαντική η συνεργασία όλων των ειδικοτήτων, οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν από την πλευρά τους όλα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο και ειδικότερα για τον καρκίνο του πνεύμωνα. Στο εργαστήριό μας, είμαι υπεύθυνη στην Μονάδα Μοριακής Διαγνωστικής, έχουμε μια επιστημονική ομάδα μοριακών βιολόγων και πολλών παθολογοανατόμων που βοηθούν στο να έχει ποιότητα η ανάλυσή μας και προσπαθούμε με όλες τις τεχνικές που σας ανέφερα να είναι διαθέσιμες, το αποτέλεσμα να είναι ποιοτικό μέσα από ποιοτικούς ελέγχους και μέσα από πιστοποίηση με το ISO. Προσπαθούμε να δίνουμε τη δυνατότητα σε όσο περισσότερους ασθενείς είναι δυνατόν να έχουν πρόσβαση στους βιοδείκτες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ισότιμη αντιμετώπιση όλων των ασθενών και πρόσβαση στους βιοδείκτες και στις στοχευμένες νέες θεραπείες. Σας ευχαριστώ πολύ.